Το θέμα μου, όπως ακούσατε αγαπητοί μου φίλοι, είναι οι δοριστοί αρμονίες, με υπότιτλο «Το αληθινό πρόσωπο της αρχαίας Σπάρτης». Πριν επεξεργαστώ το θέμα πολύ σύντομα σε 5-6 ενότητες σημεία που θα σας τα αναφέρω, θέλω να πω ότι το πρόβλημα που ορθώνεται μπροστά στο θέμα είναι το γεγονός της παρανόησης, της παρερμηνίας και της παραχάραξης του δωρικού κόσμου στην αρχαία Ελλάδα ευρύτερα και ειδικώς του κράτους της Σπάρτης, της πόλης των Λακεδαιμονίων. Είναι μία από τις πολλές και μεγάλες παρανοήσεις που έχουν γίνει μέσα στην ιστορική ερμηνεία. Τέτοιες παρανοήσεις έχουμε κι άλλες πολλές. Απλώς την αναφέρω. Θα έλεγα μόνο ότι στον ίδιο βαθμό παρανοημένος είναι και ο κλασικός ελληνισμός. Άλλοι ήσαν οι αρχαίοι Έλληνες και άλλοι μαθαίνουμε ότι είναι στα σχολεία, από τα δημοτικά ως τα πανεπιστήμια. Το μεγάλο κρίμα της παιδείας μας. Δοριστοί αρμονίες. Γνωρίζετε ότι στο μεγάλο του έργο ο Αθηναίος φιλόσοφος Πλάτων, την Πολιτεία, στο πρώτο βιβλίο έκανε μία πράξη που μέχρι σήμερα προβληματίζει την φιλοσοφία και την ερμηνεία της φιλοσοφίας. Ενώ στο έργο αυτό επιχείρησε να μας δώσει την τέλεια πολιτεία, μια πολιτεία που να αντέχει μέσα στο χρόνο, το πρώτο του αίτημα ήταν η διάρκεια, αυτό που έλεγε ο Χίτλερ στην εποχή μας, φτιάχνω το Τρίτο Ράιχ για 1000 χρόνια, ο Πλάτων το οραματίστηκε να φτιάξει μια πολιτεία που να μην παρακμάσει μέσα στο χρόνο. Και το δεύτερο βέβαια αίτημα για την πολιτεία αυτή ήταν ότι έπρεπε να είναι όσο γίνεται δίκαιη, όσο γίνεται, εφόσον ενδέχεται, με την έννοια της ισοκατανομής των αγαθών, της ίσης συμμετοχής στα κοινά και της συμμετοχής στην ευδαιμονία που μπορεί να δώσει μια πολιτεία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την περίφημη πολιτεία του έκανε πράξη επαναστατική ο Πλάτων. Εξόρισε τους ποιητές. Έξω, λέει, οι ποιητές από αυτή την πολιτεία. Και αυτό είναι το σκάνδαλο που απασχολεί μέχρι σήμερα την επιστήμη της φιλοσοφίας. Γιατί εξόρισε τους ποιητές, μπορούμε να το καταλάβουμε κάπως βέβαια, ύστερα από όλες τις ερμηνείες, είναι βασικά το γεγονός ότι οι ποιητές στην πλειονότητά τους είναι λαπάδες, που είπε κάποιος σύγχρονος πολιτικός, αλλά οι ποιητές, οι μεγάλοι, είναι οι μόνοι που καταξίωσαν τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία. «Και ό,τι μένει, οι ποιητές το ιδρύουν», λέει ένας μεγάλος γερμανός ποιητής, ο Φριντερίκος Χέλντελιν. Ενώ εξορίζει λοιπόν τους ποιητές από την πολιτεία του, αφήνει μία μορφή ποιητικής δραστηριότητας, ένα είδος αρμονιών, όπως έλεγαν τότε οι Έλληνες. Αφήνει τις δοριστή αρμονίες. Εξορίζω τους αιωλικούς, τους λυδικούς, τους ιωνικούς μουσικούς τρόπους, τον τρόπο με τον οποίο γράφουν ποιήση όλοι αυτοί, και αφήνω μόνο τη μουσική αρμονία που εκφράζει το ήθος των αρχαίων δωριαίων. Μαζί βέβαια με τις φρυγιστή αρμονίες που είναι πολύ συγγενείς, για να είμαστε ακριβολόγοι. Αυτό το πράγμα σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος τη Σπάρτη και το βίο που δημιουργήθηκε και άνθησε εδώ στη Σπάρτη τον είδε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στην εποχή του και από τότε σε ρίγα ητάνη μέχρι σήμερα. Η ευθύνη για την παρανόηση του γνήσιου προσώπου της αρχαίας Σπάρτης, την ευθύνη αυτή την έχει τόσο η ιστοριογραφία όσο και η φιλοσοφία, όσο και η πολιτική τέχνη και η πολιτική επιστήμη, αλλά στον ίδιο βαθμό και η παιδαγωγική επιστήμη σήμερα. Θα επιχειρήσω λοιπόν πολύ συνοπτικά να δείξω αυτό το γνήσιο πρόσωπο όπως το είδε ο Πλάτων. Το 1951, αγαπητοί μου φίλοι, επισκέφτηκε για πρώτη φορά τη Λακωνία ο Γιώργος Εφαίρης. Καθώς κατηφόριζε πάνω από τη Σελασία, κατέβαινε κάτω στους Βουτιάνους και είδε αυτή την πεδιάδα εδώ,
Είδε τον Ευρώτα να κυλάει ήσυχα, Φεβρουάριο μήνα ήρθε, να κυλάει ήσυχα τα νερά του ίον ελαίου ρεύμα ψοφητή ρέοντος, σαν να κυλάει λάδι χωρίς κρότο. Είδε αυτούς τους ασημένιους ελαιώνες, τις πορτοκαλιές με τα πορτοκάλια κτλ. Για μια στιγμή στάθηκε έκπληκτος, διότι έφτασε σε μια αναπάντεχη κατανόηση. «Πόσο θηλυκό είναι αυτό το τοπίο της παιδιάδας της Λακεδαίμονος», είπε. «Τι ομορφιά, τι τρυφερότητα, τι απαλότητα». «Να», σκέφτηκε, ο στοχασμός που σε φέρει είναι αρκετά στιβαρός, «να ο τρόπος με τον οποίο η παιδιάδα της Λακεδαίμονας τιμώρησε τους Λακεδαιμόνιους για το σκληρό τους τρόπο, για το σκυθροπό, για τον τραχή χαρακτήρα τους, για τη στρατοκρατική προοπτική τους, για το γεγονός ότι είχαν υιοθετήσει όλα αυτά τα δύσκολα που έτσι παραδόθηκαν στην αρχαία Σπάρτη. Να ο τρόπος με τον οποίο τιμώρησε τους αρχαίους Σπαρτιάτες η παιδιάδα της Λακεδαίμονος». Ωστόσο, την ίδια στιγμή σηκώνει τα μάτια του ψηλά και αποσώνει έτσι. «Ψηλά όμως η αποστομωτική αρχοντιά του Ταΐγετου, το τραχή στοιχείο, ο ημεροφύλακας και ο παιδαγωγός του αρχαίου Σπαρτιάτη, αυτό το βουνό». Στη συνέχεια θα πούμε ότι ένας άλλος νεοέλληνας αξιόλογος, ο Κώστας Ουράνης, που έχει γράψει πολύ σημαντικά ταξιδιωτικά, κάποτε που ήρθε και αυτός εδώ στη Σπάρτη, είπε ότι έκανε και αυτός μια αντιπαράθεση στοχαστική και λέει: «Η αρχαία Αθήνα άφησε την Ακρόπολη». Και πράγματι η Ακρόπολη των Αθηνών είναι το πνευματικό Έβερεστ του πλανήτη. Τίποτα ωραιότερο δεν έγινε πάνω στον πλανήτη από την Ακρόπολη των Αθηνών, μέσα στον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής τέχνης και της μουσικής, των μουσών, των καλών τεχνών δηλαδή. Η Σπάρτη τι άφησε? Τίποτα. Ξαφνικά όμως, σαν να συνέρχεται ο Κώστας Ουράνης και λέει: «Ω, η Σπάρτη άφησε ένα εισάξιο της Ακρόπολης στο Αθηναίον έργο. Άφησε τον Ταΐγετο». Αυτό το σχόλιο θα μας χρειαστεί στην αμέσως επόμενη ενότητά μου. Θέλω να σας πω όμως το γεγονός ότι στη Σπάρτη δεν έμεινε τίποτα, εκεί που σε όλες τις πόλεις έμειναν μνημεία και κυρίως στην Αθήνα, το γεγονός αυτό ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες. Ήδη ο Θουκυδίδης, και μιλάμε για το τέλος του 5ου αιώνα, στο πρώτο βιβλίο των ιστοριών του γράφει μία κρίση που δεν την έχουμε προσέξει. Συγγνώμη. «Εάν», λέει, «έρθει μια μέρα και ερημωθεί η πόλη της Σπάρτης και το μόνο που απομείνει θα είναι τα ερείπια των σπιτιών, τα θεμέλια των σπιτιών και τα ιερά των θεών, οι ναοί. Οι άνθρωποι που θα... και περάσουν πολλοί αιώνες, οι άνθρωποι που θα έρχονται», λέει, «στη Σπάρτη δεν θα μπορούν με κανένα τρόπο να πιστέψουν ότι εδώ υπήρξε μια πόλη που είχε αποκτήσει τέτοια τρομακτική δύναμη στην εποχή της και μία παράλληλα τόσο μεγάλη δόξα». Σας αναφέρω το παράθεμα στο Άγιο Πρωτότυπο, λέει ο Θουκυδίδης. «Λακεδαιμονίων γάρ ή η πόλης ερημωθεί, ληφθεί η δε τάτε ιερά και της κατασκευής τα εδάφη, πολύ αν είμαι απιστία της δυνάμεως, προελθόντος πολλού χρόνου της έπειτα προς το κλαίος αυτόν είναι». Όλα αυτά σημαίνουν απλά ότι το ήθος που μας έδειξε το κράτος των αρχαίων Λακεδαιμονίων έχει μία καθαρά εσωτερική διάσταση. Είναι μία δύναμη εσωτερική, ένα φρόνημα, μία κατανόηση, μία αντίληψη, μία φιλοσοφία. Και έχει σημασία το γεγονός που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι οι μόνοι που φιλοσοφούσαν γνησίωστε και ικανός είναι οι Σπαρτιάτες, το περίφημο το «Λακωνίζει νεστή φιλοσοφήν».
Και μάλιστα ο Πλάτων έχει γράψει ένα ολόκληρο διάλογο, τον Πρωταγόρα, που επιχειρεί να δείξει ότι μόνο στη Σπάρτη υπήρξε γνήσιος φιλοσοφικός λόγος. Αυτός ο λόγος βέβαια ήταν πράξη. Οι Σπαρτιάτες δεν μιλούσαν. Μιλούσαν πολύ ελάχιστα, πολύ λίγο, αλλά έπραταν. Ο Πλάτων παρουσιάζει τον αρχαίο στοχαζόμενο Σπαρτιάτη σαν έναν ακοντιστή, έναν δεινόν ακοντιστή, συσπηρωμένο ανά πάσα στιγμή να τεινάξει το ακόντιό του. Γι' αυτό λοιπόν το εσωτερικό ήθος θέλουμε να μιλήσουμε, γι' αυτό είναι η πραγματική ουσία των αρχαίων Σπαρτιατών. Για να μπούμε σε αυτή την περιοχή, τι είναι αυτό το εσωτερικό ήθος των Σπαρτιατών, πρέπει να κάνουμε μία πολύ σύντομη διευκρίνηση. Ξεκινώντας από γενικότερες οπτικές, πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι αλήθειες μέσα στην ιστορία του ανθρώπου είναι δύο λογιών. Η μία είναι οι αλήθειες που έρχονται από τη φύση. Οι αλήθειες εκείνες που, ερευνώντας ο άνθρωπος τη φύση, οι θετικές επιστήμες δηλαδή, τις ανακαλύπτουν, τις γνωρίζουν, στοιχούνται, συμμορφώνονται στις αλήθειες αυτές και προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους. Δηλαδή, για να πετάξει ένα αεροπλάνο πρέπει να βρούμε κάποιους νόμους της φύσης, να τους σεβαστούμε, να τους εφαρμόσουμε και θα πετάξει το αεροπλάνο, θα πετάξουμε και εμείς μαζί. Εάν δεν έχουμε σαφή τη γνώση αυτής της φύσης, τότε αλίμονο σε εμάς που θα μπούμε στο αεροπλάνο. Αυτή είναι γενικώς η γνώση που έρχεται από τη φύση, που περιγράφει τους φυσικούς νόμους, τη φυσική πραγματικότητα και όλη την αρμονία, την τάξη, το ρυθμό, την αηδιότητα, το αθάνατον και το ανώλεθρον, όπως έλεγαν οι Έλληνες, που υπάρχει μέσα στη φύση. Η φύση είναι αθάνατη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η αλήθεια που έφτιαξε το ανθρώπινο μυαλό. Η αλήθεια που φτιάχνει το μυαλό του ανθρώπου. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς, με το δικό μας μυαλό και η γνωστική μας συνείδηση, ξέρετε, είναι η οντολογική διαφορά του Dasein που λέμε, αυτό που μας ξεχωρίζει από όλα τα άλλα έμβια όντα μέσα στη φύση, Homo sapiens λέμε, σκεπτόμενον on. Ο άνθρωπος λοιπόν με το μυαλό του φτιάνει μια αλήθεια η οποία πολλές φορές απομακρύνεται από αυτή την αλήθεια της φύσης. Όσο περισσότερο απομακρύνεται, τόσο περισσότερο είναι ψεύτικη αυτή η αλήθεια. Και όσο πιο κοντά είναι προς τις φυσικές αλήθειες και συντονίζεται και υποτάσσεται στη φυσική τάξη και στο φυσικό ρυθμό ο άνθρωπος, τόσο πιο αληθινός είναι. Οι νόμοι που υπάρχουν μέσα στη φύση της δίνουν αυτή την ομορφιά που είπαν οι Έλληνες, τη φύση, το σύμπαν, ολόκληρο κόσμον. Κόσμο σημαίνει κόσμημα, στολίδι. Και είναι και αυτό ένα έμεσο αποδεικτικό του πόσο αιώνιοι και αληθινοί είναι αυτοί οι νόμοι. Έρχομαι λοιπόν στους αρχαίους Δωρείς. Σε όλο το δωρικό κόσμο, την Πελοπόννησο δηλαδή, όλη η Πελοπόννησος είναι Δωρείς, στις νότιες Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Αυτός ήταν ο δωρικός κόσμος, με προέκταση βέβαια στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία, που οι περισσότερες από τις μεγάλες εκείνες αποικίες ήταν δωρικές, όπως οι Σιρακούσες, ο Ακράγαντας κτλ. Ο Τάρας. Λοιπόν, τι είναι εκείνο που έδωσε αυτό το στίγμα ώστε να διαμορφωθεί αυτό το εσωτερικό ήθος των αρχαίων Σπαρτιάτων? Είναι το γεγονός ότι συντονίστηκε με αυτούς τους φυσικούς νόμους. Κατανόησε. Σε μεγάλο βαθμό το κατανόησαν όλοι οι Έλληνες αυτό. Αλλά κατεξοχήν ο δωρικός κόσμος, οι Σπαρτιάτες, αυτή τη βαθιά φυσική πραγματικότητα που την έκλεισε σε μία λέξη, στη λέξη ανάγκη. Ανάγκη, με την έννοια αυτό που λέμε απλά δετερμινισμός, αιτιοκρατία, αιτιατό, οι ίδιες αιτίες οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα πίσω στη λειτουργία των νόμων της φύσης. Πίσω από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει μία αδύρυτη πραγματικότητα που κάπου παίρνει την έννοια ενός τρομερά σκληρού προσώπου. Ανάγκη. Ανάγκη σημαίνει ότι όταν τρέχω με τα 150 χιλιόμετρα και πέσω απάνω στην κολόνα, δεν θα με λυπηθεί η φύση με τίποτα. Ανάγκη σημαίνει ότι όταν ταξιδεύω στη θάλασσα και πουν άνθρωπος στη θάλασσα από το καράβι, αν βουλιάξει το καράβι και δεν ξέρω μπάνιο, δεν θα με λυπηθεί η φύση. Με αυτή την έννοια, οι Έλληνες το είχαν καταλάβει αυτό, αλλά κατεξοχήν το είχαν καταλάβει οι Δωρείς. Θαλής, λέει ο μεγάλος αυτός Ίωνας, φυσικός φιλόσοφος,
στο όνομα του κατηγορούν ολόκληρη την ηλεκτρική, τον ηλεκτρισμό και την ηλεκτρονική σήμερα, θα λύσει ερωτηθεί τι ισχυρότατον είπεν, ανάγκη, κρατή, γάρ πάντων. Ή όπως απλά το ξέρουμε εμείς αυτό, στην ανάγκη υποτάσσονται και οι θεοί, και οι θεοί είναι κάτω από την ανάγκη. Αυτή την έννοια κατανόησαν οι Σπαρτιάτες. Στη σύγχρονη εποχή, να κάνω ένα σχόλιο που είναι χρήσιμο, ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές του αιώνα μας, ο μεγάλος Σιγιμούντος Φρόιντ, που άλλαξε ολόκληρο το πνευματικό τοπίο του αιώνα μας, είπε την πρόταση, την απόλυτη πρόταση. Οι Έλληνες, λέει, υπήρξαν ο πιο ευφυής λαός της αρχαιότητας, γιατί κατανόησαν πρώτοι την έννοια της ανάγκης και υποταχτήκανε σε αυτή την ανάγκη. Αυτή η λέξη λοιπόν είναι το κύτταρο, είναι το νεύρο του δοντιού, είναι το μυστικό σημείο που δημιούργησε αυτό το ήθος, το εσωτερικό, το χαλίβδινο σε αυτόν τον κόσμο εδώ, των Δωριαίων και κατεξοχήν στην αρχαία Σπάρτη. Αποτέλεσμα αυτού είναι εκείνο το σκυθροπό, είναι εκείνο το μελαγχολικό, είναι εκείνο το ολιγόλογον, είναι εκείνη η λιτότητα, είναι εκείνη η αυτάρκεια στο ελάχιστο, είναι εκείνη η στρατιωτική πειθαρχία, οι φοβερές λέξεις όρντο και δισциπλίνα που θα πούν αργότερα οι Ρωμαίοι και μαζί με άλλες πέντε λέξεις θα κυριέψουν και θα κυβερνήσουν για 1000 χρόνια τον κόσμο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι το εσωτερικό ήθος του αρχαίου Σπαρτιάτη, που σημαίνει όμως και μια μεγάλη δυσκολία στη ζωή. Γιατί εάν κατανοήσουμε σε αυτό το βαθμό και σε αυτόν τον τρόπο αυτόν τον εσωτερικό ουσιαστικό χαρακτήρα της φυσικής πραγματικότητας, θα δούμε ότι από τη ζωή μας πρέπει να λείψουν όλα τα περιτά, όλη η πολυτέλεια, όλη η τρυφή. Και επειδή έλειπαν αυτά από την αρχαία Σπάρτη και με τον αγώνα τους να τα συγκρατήσουν και να τα σώσουν από μια επιθετική συμπεριφορά που είχαν από τις άλλες ελληνικές πολιτείες, έλαβαν αυτό το χαρακτήρα που παρουσιάζεται πια αρνητικά. Η Σπάρτη ήταν ένας κόσμος αντιδραστικός, η Σπάρτη ήταν ένας κόσμος συντηρητικός, η Σπάρτη ήταν ένας κόσμος στρατοκρατικός, ήταν, πέστε την ωραία αυτή λέξη, ήταν απειρόκαλη, δεν ήξεραν από ομορφιά, ήταν ακαλέσθητοι, ήταν ύποπτοι. Όλα αυτά τα στοιχεία που περάσανε ύστερα, κάτω από το γενικό τίτλο, η Σπάρτη ήταν η τροχοπέδη και το φρένο της αρχαίας Ελλάδας. Αυτή την αντίληψη ήρθε να την αποθηριώσει η ιστορική πράξη αργότερα, όταν στη φοβερή σύγκρουση που έγινε στο μεγάλο εμφύλιο στην αρχαία Ελλάδα, εννοώ τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και με την επικράτηση βεβαίως των Δωριαίων, των Σπαρτιατών, είπαν ότι κατάστρεψε η Σπάρτη την αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Η Σπάρτη ήταν η ατύχιστη πόλης. Ένα φαινόμενο παράλογο, υπερεαλιστικό θα λέγαμε στη σύγχρονη γλώσσα. Η μόνη πόλη, όχι στην αρχαία Ελλάδα, σε όλο τον αρχαίο κόσμο, που δεν ύψωσε ποτέ τύχη, δεν έβαλε ποτέ δηλαδή χαλκά στο φρόνημά της, ήταν η Σπάρτη. Και η φήμη του Σπαρτιάτ, γιατί δεν έβαλε τύχη? Γιατί είχε αυτό τον εσωτερικό νόμο. Είχε αυτή την αμετακίνητη εσωτερική αντίληψη ότι υπάρχουν αρχές στον άνθρωπο που πρέπει να τις σέβεται, την υποταγή στον νόμο. Μας λέει ο Ηρόδοτος σε κάποια από τα τελευταία βιβλία των ιστοριών του, όταν ερχόταν ο Ξέρξης στην Ελλάδα και έφτασε στη Θεσσαλία και άκουγε από τους ψιθυριστές και τους κατασκόπους και πού πας να πολεμήσεις, με ποιους πας να πολεμήσεις, τι πας να κάνεις. Κάλεσε τον βασιλιά Δημάρατο στο τέλος, ο οποίος ξέρουμε ότι ήταν καταδιωγμένος, εξόριστος και επικραμμένος, είχε πάει εκεί και ερχόταν μαζί του, λέει, έλα εδώ Δημάρατε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων που με φοβίζουν και μου λένε ότι πώς θα τους πολεμήσω και τι άνθρωποι είναι, για πες μου. Του λέει ο Δημάρατος, βασιλιά, θέλεις να σου πω την αλήθεια ή ότι σε ευχαριστεί? Να μου πεις, λέει, την αλήθεια. Άκου, του λέει, άκουε. Είναι άνθρωποι ελεύθεροι όντες, ου πάντα ελεύθεροι οι εσύ. Ενώ είναι ελεύθεροι, λέει, δεν είναι σε όλα ελεύθεροι.
επεστιγάρ σφή δεσπότης νόμος ον υποδημένους υπολό μάλλον ίση σε. Υπάρχει, λέει, πάνω από το κεφάλι τους ένας τύραννος, ένας κυρίαρχος, ένας ανίκητος. Ο νόμος που τον φοβούνται πολύ περισσότερο από ότι οι δικοί σου οπαδοί φοβούνται σε σένα. Γι' αυτό στη συνέχεια ρώτησε, είναι πολλοί αυτοί που θα με πολεμήσουν, ένα εκατομμύριο στρατό σέρνο, πώς θα μου βγουν. Και είπε ο Δημάρατος πάλι, κάτι που μας χρειάζεται και σήμερα, που λέμε να γεννάμε παιδιά να πολεμήσουμε τους Τούρκους, αλλά τι παιδιά να γεννάμε, σωρούς από κρέατα. Αριθμού δε πέρι μη πείθει. Μη ρωτάς για τον αριθμό του, λέει, πώς είναι. Διότι είτε τρεις είναι, είτε χίλιοι δεκατρείς, εκεί που πας θα πάθεις κοινό που δεν θέλεις. Λοιπόν, αυτός ο νόμος είναι το εσωτερικό κριτήριο που προσδιόρισε όλο τον αρχαίο δωρικό κόσμο. Μας έχει σωθεί ένα θαυμάσιο φραγμέντο, ένα απόσπασμα του μεγάλου Ηράκλητου, που λέει, αγαπητοί μου φίλοι, μεγάλες προτάσεις. «Μάχεστε χρή των δήμων υπέρ του νόμου, όκος πέρα τύχεως». Οι πολίτες, λέει, οφείλουν να μάχονται για τον νόμο, σαν να μάχονται για το τείχος. Να γιατί δεν είχαν οι Σπαρτιάτες τείχη. Αυτή η βαθύτατη, η ρωμαλαία, η στιβαρή αποδοχή του νόμου είναι εκείνη που δημιούργησε αυτή την τρομακτική δύναμη. Και δεν ξέρω αν ξέρετε, στον αρχαίο κόσμο η Σπάρτη σαν πολεμική δύναμη, ο Σπαρτιάτης ο πλήτης, που τον συνόδευαν πάντα επτά ορδινάτζα που λέμε, όπως πολέμησε στις μάχες, τις μεγάλες στα Αμερικά, είχε τη φήμη του πιο τρομερού στρατού. Μέχρι τη Βαβυλώνα, μας λέει ο Ηρόδοτος, ακούγανε σπαρτιά της οπλίτης και τους έπιανε τρόμος. Αυτό το εσωτερικό στιβαρό ήθος είναι εκείνο που δημιούργησε αυτή τη διάσταση. Τώρα βέβαια, με την έννοια αυτή, η Σπάρτη πέρασε σαν μια στρατιωτική δύναμη μονοσήμαντα και δεν έχει τα έργα που έχουν οι άλλες που δημιούργησε κυρίως η Αθήνα και ο Ιωνικός κόσμος. Γι' αυτό λέμε, στη Σπάρτη δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όμως έτσι? Εγώ θα σας πω πολύ σύντομα, με 5-6 σημεία, γιατί εδώ έπρεπε να ανασκολοποιήσουμε ολόκληρη την αρχαία ιστορία και την αρχαία γραμματολογία, ότι όλα τα μεγάλα έργα του πολιτισμού που μας έδωσε η κλασική Ελλάδα, ο Ιωνικός κόσμος δηλαδή, στη βάση τους έχουν δωρικό χαρακτήρα. Και δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι καλλιτέχνες από τους Σπαρτιάτες. Για παρακολουθήστε με, πολύ σύντομα. Η Ελένη της Σπάρτης, η ωραία Ελένη του Μενελάου, η βάση στο ομηρικό έπος, στον Όμηρο, στον πυλώνα του πολιτισμού της Ελλάδας και του πολιτισμού της Ευρώπης. Από τη Σπάρτη είναι. Και τι ομορφιά. Ούτε στο μέλλον μπορεί να γεννηθεί γυναίκα ωραιότερη από την Ελένη. Μας το έχει πει ο Όμηρος μαθηματικά. Οι δωρικοί ποιητές που δεν τους ξέρουμε, ο Αλκμάν, ο Ίδικος, ο Στησίχορος, πολύ μεγάλοι ποιητές στη λυρική ποιήση, σαν χωρική. Δεν μιλώ για Τυρταίο. Είναι από το δωρικό κόσμο. Όλοι οι μεγάλοι προσοκρατικοί φιλόσοφοι και η μεγάλη ώρα της ελληνικής φιλοσοφίας δεν είναι τα φιλοσοφήματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Είναι η προσοκρατική λεγόμενη φιλοσοφία. Εκεί φανερώθηκε όλο το ρωμαλαίον του ελληνικού στοχασμού. Μαζί με τους Ίωνες, οι Ίωνες φυσικοί που λένε απέναντι στη Μικρασία, που έχουν καθαρά δωρικό χαρακτήρα, ο Ηράκλητος παραδείγματος χάρη ή ο Θαλής, οι περισσότεροι είναι δωρικής οπτικής. Ο Μέγας Εμπεδοκλής, ο Ακραγαντίνος στον Ακράγοντα ή οι Ελεάτες στην Ελέα. Δωρικός είναι ο στοχασμός των προσοκρατικών φιλοσόφων. Η Αττική τραγωδία, αγαπητοί μου φίλοι, να το πούμε, το ευγενικότερο προϊόν που έσωσε να δημιουργήσει ο άνθρωπος επάνω στον πλανήτη. Δεν την ξέρουμε την Αττική τραγωδία. Στη βάση της έχει δωρικά στοιχεία
πέρα από το Διόνυσο και η γλώσσα, η δωρική, οι ήρωες όλοι, οι μεγάλες αυτές νοητικές εποπτείες που λέμε, δηλαδή οι Ατρίδες, η φοβερή Ορέστια του Αισχύλου. Δωρείς είναι, Πελοποννήσι είναι. Και μάλιστα αναφέρεται η πληροφορία εκείνη, μας λέει πάντα ο Ηρόδοτος, ότι τον Ορέστη, που είναι η πιο γιγάντια μορφή της Αττικής τραγωδίας, δεν είναι τη στιγμή να το εξηγήσουμε, το πιο τραγικό πρόσωπο είναι ο Ορέστης της Ορέστιας του Αισχύλου. Τον πήραν, λέει, βρήκαν τα οστά του στην Τεγεία και τα φέραν και τα έθαψαν στη Σπάρτη. Αλλά και οι Θηβαίοι, ο άλλος κύκλος, ο κύκλος των Λαυδακιδών που λένε ο Ειδίπους, οι Θηβαίοι σαν δωρείς. Για να μην πούμε και ο τροϊκός κύκλος, ο τρίτος μεγάλος κύκλος, με αφορμή την Ελένη και την αυτή. Πάμε πιο πέρα. Γιατί τον δικάσανε σε θάνατο το Σωκράτη οι Αθηναίοι, αγαπητοί μου φίλοι, για φιλολάκωνα. Και το Πλάτωνα γιατί στη σύγχρονη εποχή μεγάλοι φιλόσοφοι όπως ο Καρλ Πόπερ, πολύ μεγάλος φιλόσοφος, νομίζω με πρωτοβουλία του αξιότιμου, του φίλτα του Αντιπριτάνεως, τον κάναμε και επίτιμο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λίγο πρωτού πεθάνει, που έλεγε, να μην σας πω τι έλεγε και σας σκανδαλίζω, έλεγε όμως την πρόταση ότι ο Πλάτων ήταν φασίστας, εννοώντας το φιλολακωνικό ύφος του. Όλη η φιλοσοφία του Πλάτωνα είναι δωρικού ήθους. Τους δωρείς είχε σαν πρότυπο για να φτιάξει αυτή την αιώνια φιλοσοφία. Το πρώτος χαρακτήρας της φιλοσοφίας του Πλάτωνος, καθώς γνωρίζετε, είναι ο πολιτικός χαρακτήρας, ο πολιτικός φιλόσοφος και μέγας ποιητής βέβαια. Και στους νόμους, το τελευταίο μεγάλο έργο του, που μαζί με την πολιτεία μας έδωσε την τέλεια νομοθεσία, οι δύο εκείνοι που συζητούν και σχεδιάζουν την τέλεια νομοθεσία, οι δύο εκείνοι είναι ο Μέγυλος και ο Κλινίας από τη Σπάρτη και από την Κρήτη, με τον Αθηναίο φίλο που τους φιλοξενεί, τη δωρική νομοθεσία. Να πάμε πιο πέρα. Ανεβαίνουμε στην Ακρόπολη που μας λένε ότι οι Αθηναίοι δημιούργησαν την Ακρόπολη. Τι θα δείτε, αγαπητοί μου φίλοι, όταν θα δείτε στην Ακρόπολη? Τα 80% των έργων της Ακρόπολης των Αθηναίων είναι καθαρά δωρικού χαρακτήρα. Ο δωρικός κίωνας του Παρθενώνα. Για προσπαθήστε να φανταστείτε τον Παρθενώνα Ιωνικό ναό. Δεν μπορείτε. Τα προπύλαια, τα δωρικά. Ακόμη και οι Καριάτιδες των Ερεχθείων είναι οι κόρες εκείνες που φορούσαν τη στολή των Καριών. Εδώ. Της Λακωνικής. Οι Καριές είναι η σημερινή Αράχοβα. Γι' αυτό υπάρχει και το πρόπλασμα που ξέρετε εκεί πέρα. Η Ακρόπολη έχει βασικά δωρικό χαρακτήρα. Και με αυτή την ομορφιά θα μας βγει, ερχόμαστε τώρα στο Θουκυδίδη, που όταν περιγράφει στο δεύτερο βιβλίο των ιστοριών αυτό το ήθος, το άρτιο και το μοναδικό και το αιώνιο, μιλάω για τον Επιτάφιο του Περικλή, όλα τα στοιχεία για την οργάνωση αυτού του ήθους θα παίρνει από τη Σπάρτη. Το περίφημο εκείνο «φιλοκαλούμεν μετευτελίας». Αγαπάμε την ομορφιά μέσα στην απλότητα. Ο δωρικός κίωνας είναι. Και προεκτείνοντας, θα δούμε ότι σε όλες τις περιοχές είναι κυρίαρχη η παρουσία του δωρικού στοιχείου στον κλασικό ελληνικό κόσμο. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο. Συνεκρούστησαν αυτοί οι δύο κόσμοι, γιατί κάπου ήταν διαφορετική η κοσμοθεωρία, οι Ίωνες, οι Αθηναίοι δηλαδή, με όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους και τις ακτές της Ιωνίας μέχρι απάνω και την Εύβοια. Ο Ιωνικός κόσμος, η Ιωνική κοσμοθεωρία, ένας τρόπος ζωής, από το άλλο μέρος η δωρεής. Η διαφορά, είπαμε, ότι βρισκόταν σε αυτό την εσωτερική υποταγή και συνέπεια του πολίτη των δωρικών πολιτιών προς τη φυσική πραγματικότητα, σε αντίθεση με τους άλλους που ήσαν πιο ελαστικοί. Ήρθε σε μια στιγμή η μεγάλη σύγκρουση. Η αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου που κατάστρεψε μετά από 27 χρόνια που τελείωσε, είχε κάνει έναν απέραντο ερυπιώνα που κάπνιζε όλη την Ελλάδα, και με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου τελειώνει κάθε μεγάλο. Μπαίνουμε πια στον 4ο αιώνα, όχι εποχή κλασική, μπαίνουμε αμέσως στην Παρκμή. Θα τούνε σε λίγο μετά τους Τιβαίους οι Μακεδόνες.
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος στην ουσία του δεν είναι οι αιτίες αυτές που λέμε, οι Επιδάμνοι και οι Κορίνθιοι και τα τούτα και τα κίνα. Ουσιαστικά συνεκρούσαν δύο κοσμοθεωρίες που κάπου ήσαν άντικρες αντίθετες. Εκείνοι που έβλεπαν με το μάτι της φύσης, ιδωρείς, και εκείνοι που έβλεπαν με το μάτι των ανθρώπων, ακολουθώντας βέβαια και τη φύση σε πολλά πράγματα, γιατί δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς την τρομακτική αξία που έχει ο πολιτισμός, η ιστορία των αρχαίων Αθηναίων. Η δημοκρατία, αυτή η δημοκρατία που δημιούργησε ως όλων αυτό το τέλειο πολίτευμα που το κυνηγάνε από τότε μέχρι σήμερα 25 αιώνες οι λαοί και δεν μπορούν να το πιάσουν. Παρόλες τις γαλλικές επαναστάσεις και τις επαναστάσεις των Μεγάλη Επανάσταση των Μπολσεβίκων κλπ. Η σύγκρουση των Ελλήνων ήταν ουσιαστικά η σύγκρουση αυτών των δύο κοσμοθεωριών. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος αυτός, οι νικητές βέβαια ήσαν οι Δωρείς, οι Σπαρτιάτες. Θα σας πω δύο μόνο στιγμιότυπα για να φτάσω σε κάτι ανατριχιαστικά επίκαιρο, να δείτε τι σημαίνει και τι βγαίνει από αυτά τα πράγματα. Όταν ήρθαν οι Αθηναίοι, αρχίζοντας ο Πελοποννησιακός πόλεμος εδώ στη Σπάρτη, και συγκάλεσαν οι έφοροι την εκκλησία του Δήμου, άρχισαν και μιλάγανε και λέγανε τα δίκαιά τους και τα τούτα τους και τα κίνα τους, οι περίφημες δημιουργίες των Αθηναίων, ο ρητορικός λόγος. Είπανε 2,5 ώρες. Τους πρίξανε, όπως λέμε, τους Σπαρτιάτες. Ακούγανε ήσυχα. Μίλησε μετά από την πλευρά των Ελλήνων ο Αρχίδαμος. Ο βασιλιάς, ο οποίος ήταν από την πλευρά της συντήρησης, ο συντηρητικός, αφού είπε ορισμένα πράγματα, 2 σελίδες το αφιερώνει ο Θουκυδίδης, σηκώθηκε να μιλήσει ένας έφορος. Ο Σθενελαΐδας. Θέλω να πω στον αξιότιμο εκπρόσωπο του Δημαρχιακού Συμβουλίου, αν έχουν το όνομα Σθενελαΐδας σε κάποιο δρόμο της Σπάρτης, ή αν δεν το έχουν, να φροντίσουν να το βάλουν. 15 γραμμές του αφιερώνει ο Θουκυδίδης. 5 λεπτά μίλησε. Θα σας πω 2-3 προτάσεις που είπε. Ακούστε. Τους μεν γάρ λόγους τους πολλούς των Αθηναίων ουκ εννοώ. Επενέσαντες γάρ πολλά εαυτούς ουδαμού αντίπων όσου κατοικούσιν τους ημετέρους συμμάχους και την Πελοπόννησον. Δεν καταλαβαίνω τι λένε, λέει, τόσες ώρες. Επενούν συνέχεια τον εαυτό τους και δεν μας είπαν μία λέξη ότι αδικούν τους συμμάχους μας και την Πελοπόννησον. Άλλοι μεν γάρ χρήματα έστι πολλά, ακαινίες και ήπι. Άλλοι έχουν χρήματα, απλούτο, ιππικό, καράβια. Εμείς δε ξυμάχους αγαθούς, ους ου παραδοτέα της Αθηναίης, αλλά τιμωρητέα εν τάχει και παντισθένη. Εμείς έχουμε, λέει, φιλίες μπεσαλίδικες, που δεν θα τις αφήσουμε στους Αθηναίους, αλλά θα τις υπερασπίσουμε ταχύτατα και με όλη μας τη δύναμη. Ψηφίζετε ουν όλα και δαιμόνοι αξίως της Σπάρτης των πόλεμων. Και μήτε τους Αθηναίους, εάτε μίζους γίνεστε, μήτε τους ημετέρους ξυμάχους καταπροδιδόμεν. Αλλά ξύν της θεής, πεποίωμεν προς τους. Αυτός ο σύντομος λόγος κατέαξε τα σκέλη της Ελλάδας. Έτσι άρχισε ο Πελοποννησιακός πόλεμος όταν τελείωσε. Όταν τελείωσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και μπήκαν οι δυσαρεστημένοι σύμμαχοι των Αθηναίων στην Αθήνα μαζί με τους Σπαρτιάτες, ξέρετε την πρόταση έκαναν για τους Σπαρτιάτες, για τους Αθηναίους? Τόσο μίσος τους είχαν οι ίδιοι οι σύμμαχοι των Αθηναίων, οι Ίωνες, που επρότειναν να κατασκαφτεί η πόλη, να ισοπεδωθεί και να γίνει τόπος μιλόβωτος. Να βόσκουν τα πρόβατα δηλαδή. Το μήλον είναι το πρόβατο. Να γίνει τόπος για να βόσκουν τα πρόβατα. Και σηκώθηκε τότε η Σπάρτη με τη δική της βασιλική μεγαλοψυχία και απαγόρεψε στις ελληνικές πόλεις να καταστρέψουν την Αθήνα. Πόλην αγαθά τα μέγιστα εργασμένην απαγόρεψε, λέει, πόλην ελληνίδα εξανδραποδιήν. Αγαθά τα μέγιστα εργασμένη εν της δινής εκείνης κινδύνης, και εννοούσε βέβαια τα αμυδικά. Αυτό ήταν και το στοιχείο, το κρυμμένο της επίοικιας που είχαν οι Σπαρτιάτες. Σας λέω τούτο για να ολοκληρώσω. Αν και δεν σας έχω κουράσει πολύ νομίζω. Στη δεκαετία του 1970, όταν ήταν εν πλήρη εξελίξη ο ψυχρός πόλεμος,
οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ΝΑΤΟ και η Σοβιετική Ένωση από την άλλη πλευρά και ζούσαμε αυτό τον εφιάλτη. Σε μια στιγμή, Αμερικανοί ερευνητές του πολεμικού ναυτικού, όλες οι έρευνες μεγάλες σε αυτή την αμερικανική υπερδύναμη στρατιωτική υπερδύναμη γίνονται από το ναυτικό, κάνανε μια περίεργη διαπίστωση. Τι? Διαπιστώσαν ότι η διάταξη της σύγχρονης μακροπολιτικής του κόσμου, όπως ήταν δηλαδή διαταγμένες οι δυνάμεις, τα δύο μπλόκα, ΝΑΤΟ, Σύμφωνο Βασοβίας, σιδηρούν παραπέτασμα, Ηνωμένες Πολιτείες, καπιταλισμός, σοσιαλισμός κτλ., είχαν τρομακτικές αναλογίες με την πολιτική κατάσταση στην αρχαία Ελλάδα λίγο πριν ξεσπάσει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. Τι είδαν δηλαδή? Οι Αμερικανοί με τους στόλους που πήγαιναν στα Βιετνάμ, οι Αθηναίοι στη Σικελία να πάνε με τα κάκια, τότε ήταν ακριβώς κάτι ανάλογο. Με τη δύναμη, τον πλούτο, την ελευθερία, το φρόνημα, την ελεύθερη αγορά που λέμε, τα καράβια τους. Είναι οι Αμερικανοί και ο δυτικός κόσμος. Οι Σοβιετικοί το σιδηρούν παραπέτασμα, η σιωπή, το άγνωστο, η ξενιλεσία, το απρόσιτο, η στρατιωτική δύναμη φοβερή. Εκθέσεις Γερμανών ειδικών αρχές του 1980 είχαν δείξει ότι τα πυρηνικά όπλα που είχαν συσσωρευτεί τότε μπορούσαν να καταστρέψουν 8 φορές τον άνθρωπο επάνω στον πλανήτη. Οι Σοβιετικοί λοιπόν με το σκητροπό, με τη φτώχεια, ήταν ο δωρικός κόσμος, οι Σπαρτιάτες. Είδανε λοιπόν μια σκανδαλιστική ομοιότητα, η ιστορία επαναλαμβάνεται, και σκεφτήκαν και το αποτέλεσμα. Ποιος κέρδισε, ποιος νίκησε σε αυτή τη φοβερή σύγκρουση στην αρχαία Ελλάδα? Οι δωρείς, που σημαίνει ότι σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση στη σύγχρονη εποχή, ποιος θα νικήσει? Η Σοβιετική. Τότε ήταν που τους έπιασε ένας τρόμος και καλέσανε όλα τα Ινστιτούτα Ιστορίας και τα Ινστιτούτα Έρευνας και πήρανε το Θουκυδίδη και τον έκανα φίλο και φτερό να ερμηνεύσουν το πώς και το γιατί. Πραγματικός πανικός φόβος δηλαδή, εφιάλτης. Και βέβαια δώσανε μία λύση, οι εποχές είναι διαφορετικές, είπανε να φτιάξουν πια εκείνο το περίφημο πόλεμο των άστρων που λένε, να πούμε, να φτιάξουν μια σπίδα πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες που να είναι απρόσιτη στις πυρηνικές προσβολές. Ένα πράγμα που σήμαινε από την άποψη του οικονομικού κόστους κολοσσιαία πράγματα, κατάρρευση η Σοβιετική Ένωση κτλ. Θέλω να τονίσω ένα στοιχείο, το τελευταίο, ότι εκείνος ο βαθύτερος λόγος που έδωσε αυτή την αόρατη εσωτερική τρομακτική δύναμη στο ήθος των αρχαίων δωριαίων είναι η νομοθεσία του Λυκούργου. Με πρόλαβε ο αξιότιμος αντιπρίτανης αυτά τα μεστά λόγια που είπε, η νομοθεσία του Λυκούργου. Η Σπάρτη, η νομοθεσία του Λυκούργου, κατά βάση έχει δημοκρατικό χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς πολεμούσε δίπλα στο στρατιώτη, στο Αθηναίο πλήτη, και η μόνη διαφορά του στα Σίτια ήταν ότι αντί για μία μερίδα έτρωγε δύο και ότι καθόταν στην κορυφή της τράπεζας. Αυτή την νομοθεσία, στην οποία πολύ όμορφα μας το είπε ο κύριος Αντιπρίτανης ότι πήγε να δει το Λεωνίδα και είδε τον Λυκούργο, αυτή η νομοθεσία στηρίχτηκε απάνω στην παιδεία. Μας έχει αφήσει στη βιογραφία του Λυκούργου, στους παράλληλους βίους, ο Πλούταρχος, τρεις προτάσεις που είναι συγκλονιστικές και βέβαια οδηγητικές στο βαθμό που μπορούμε να βλέπουμε για μας και για τη δική μας παιδεία σήμερα. Λέει ότι όλη αυτή την νομοθεσία ο Λυκούργος τη θεμελίωσε απάνω στην παιδεία των νέων. Του γάρ όλων και πάν της νομοθεσίας έργων εις την παιδεία να ανήψε. Στο Άγιο Πρωτότυπο η πρόταση. Η παιδεία είναι το Α και το Ω, το άπαντο για να ορθοποδήσει και να τραβήξει μπροστά μια κοινωνία. Γιατί από την παιδεία εξαρτώνται τα πάντα, το παιδάκι μας, τα μικρά μας παιδιά που γεννιούνται σαν το λευκό νοπό χιόνι, εξαρτάται η παιδεία τι θα διαπλάσει και τι θα δημιουργήσει μέσα. Στη δεύτερη πρόταση λέει ότι της παιδείας είναι
κάλλιστον ηγήτου και μέγιστον του νομοθέτου έργων είναι ο Λυκούργος. Το κάλλιστο και το μέγιστο έργο του νομοθέτη είναι η παιδεία. Και τελειώνει με μία πρόταση πολύ αδρή, ανάλογη στη βιογραφία, λέω πάντα, του Λυκούργου, ο Πλούταρχος. Ου γάρ πόλεος εις πάρτη πολιτείαν, αλλά ανδρός ασκητού και σοφού βίων έχουσα. Η αρχαία Σπάρτη, λέει, δεν ήταν μια πολιτεία από πολλούς πολίτες. Νόμιζες ότι ολόκληρη η πολιτεία, ολόκληρο το κράτος ήταν ένας μόνο άντρας, ο οποίος ήταν συνεχώς ασκούμενος, ασκητού και σοφού, και είχε γίνει σοφός μέσα από αυτή τη, να πει κανείς, την εμπλοκή με την ίδια τη ζωή και όχι με θεωρητικά πράγματα. Ο Πλάτων, θα σας πω ακόμη, ότι στην πολιτεία που σχεδιάζει δύο είδη πόλεων, η μία, λέει, είναι η υγιής και η χορτοφαγική. Οι πόλεις που τρώμε χορταράκι είναι υγιής, δηλαδή οι πόλεις που του λιτού, του αναγκαίου και του απέριτου, τίποτα περιττό. Αυτή ήταν η Σπαρτιατική πολιτεία. Την άλλη πόλη την λέει κρεοφαγικήν ή τρυφώσαν και φλεγμένουσαν. Η άλλη πόλη, λέει, είναι η κρεοφαγική της πολυτέλειας, πλούτου, άλλο κρέας, άλλο λάχανα, και λέει κατά ανάγκη είναι τρυφώσα και φλεγμένουσα, τρυφώσα, τρυφή, πολυτέλεια, και φλεγμένουσα, γεμάτη αρρώστιες. Αυτό το πράγμα έχει σημασία και το αναφέρω, αγαπητοί μου φίλοι, για να δείξω ότι ακριβώς αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο ευδαιμονισμός, που είναι το ιδεώδες της αγωγής και το ιδεώδες της ζωής, η καταναλωτική κοινωνία που λέτε, που λέμε, όχι ελληνικά αλλά παγκοσμίως, είναι και το μέτρο που μας δείχνει σε τι βαθμό αποσύνθεσης έχει φτάσει ο σύγχρονος άνθρωπος και ο σύγχρονος πολιτισμός, διότι έχει απομακρυνθεί από αυτά τα δωρικά πρότυπα. Ο Σολωμός μας, αυτός ο δωρικός ποιητής, κατεξοχήν δωρικοί ποιητές, είναι οι πιο μεγάλοι μας ποιητές, ο Σολωμός και ο Καβάφης και ο Παπαδιαμάντης. Ο Σολωμός έχει γράψει ένα επίγραμμα με τρεις λεξούλες. Τρεις λεξούλες. Κοιτάξτε τι φιλοσοφία υπάρχει σε αυτές τις τρεις λεξούλες. Το ψύχαλο, λέει τίτλος. Το ψύχαλο. Σε βλέπω πάντα που κυλάς. Για πες μου, ψύχαλο, πού πας. Πού πας, ο μπρος, ο πίσω. Τον κόσμο να φωτίσω, λέει το ψυχαλάκι. Από αυτό το λιτό δηλαδή έρχεται το φως και η σωτηρία. Και να κλείσω με μια ωραία πρόταση από το ωραιότερο βιβλίο περί αγωγής που έχει γραφτεί μέσα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Μιλάω για τον περίφημο Εμίλιο του Ρουσό, που λέει κάπου ότι όσο περισσότερο μειώνεις τις ανάγκες του παιδιού, τόσο περισσότερο αυξένεις τη δύναμή του. Ακούστε παρακαλώ την πρόταση πάλι. Όσο περισσότερο μειώνεις τις ανάγκες του παιδιού, το μαθαίνεις δηλαδή να είναι ολιγαρχές, τόσο περισσότερο αυξάνεις τη δύναμή του. Μάθε το παιδί να αρκείται σε λίγα για να τεινάξει έναν Ηρακλή από μέσα του, που ο Ηρακλής ήταν ο κατεξοχήν δωρικός ήρωας. Θέλω να τελειώσω αυτή μου την εισήγηση που σας έκανα με ένα σονέτο του Σολωμού μας, αυτού του μεγάλου, τι μεγάλου, χωρίς όρια μεγάλου Έλληνα ποιητή, με τη δωρική ιδιοσυγκρασία του, στη σχέση του στοχαζόμενου ανθρώπου με την αλήθεια, κατά την έννοια ότι οι Σπαρτιάτες το δικό τους πολιτικό βίο και το πολιτικό τους είδος το είχαν οικοδομήσει απάνω σε αυτή τη φυσική αλήθεια, την πιο αγνή μορφή της αλήθειας, την πιο γνήσια, την πιο φερέγγια. Στην αλήθεια εδώ ο Σολωμός τη βλέπει στο πρόσωπο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, στο πρόσωπο της Ευρυδίκης. Ο Ορφέας, ο ωραίος εκείνος τραγουδιστής με τη λύρα, που είχε ερωτευτεί αυτή την πανέμνουστη κόρη, την Ευρυδίκη, την τζίπησε το φίδι, πέθανε η Ευρυδίκη, έκλαιγε μέρα νύχτα ο Ορφέας με τον αυλό του, ξεκολούσαν τα δέντρα, ημερεύαν τα θηρία, τρέχανε οι πέτρες από πίσω, συγκινήθηκαν οι θεοί, έλα να πάμε να σε στείλουμε στον Άδη να τη φέρεις. Ο Σολωμός δεν βλέπει να φέρνει την Ευρυδίκη, αλλά στο πρόσωπο της Ευρυδίκης βλέπει να φέρνει την αλήθεια ή βλέπει την αλήθεια. Ένα ωραίο
σονέτο στην ιταλική γλώσσα γραμμένο. Το έχει μεταφράσει υπέροχα ο Λίνος Πολίτης, αυτός ο μεγάλος σολομιστής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην όριμη εποχή της τέχνης του Σολομού. Έτσι να τελειώσουμε. Ακούστε το Σολομό μας. Για τον Ορφέα και την Ευρυδίκη. Τραγουδιστή που γυρεύεις τη συντρόφισσα και τρέχεις στην τυφλή φυλακή της νύχτας και της λησμονιάς, μη βαρυγκομίσεις αν στο άντρο αυτό μπροστά με τα αξία του τα πνεύματα έφτασα κι εγώ. Βασανιστική μας έφερε ως εδώ μαζί σου λαχτάρα να μάθουμε για το φρικτό τον τόπο, το έρευος όλο κι ό,τι άγνωστο έχει θα αποκαλυφθεί στα λόγια όπου μιλά ένας Θεός. Πήγαινε και για δώρο φέρε την αλήθεια στις πονεμένες τις ψυχές μας, εσύ που καλά γνωρίζεις πως τους ανθρώπους πρώτη και θεϊκή συντρόφισσα είναι η αλήθεια. Κι ωστόσο ίσα με την ώρα την καλή του γυρισμού σου θα στρώσουμε τη γη με δάφνες για να πατήσεις εσύ, για να πατήσει η Ευρυδίκη. Ευχαριστώ.